Την τρίτη του Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων κίνηση και ο Γιάννης Φόσκολος θα μας πει πώς θα λειτουργήσει το σύστημα για να δούμε αν θα προλάβουν τουλάχιστον κάποιοι από τους δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την επιστροφή τους από την έξοδο του Πάσχα. Για την επιστροφή τους, καθώς για την έξοδο δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δημοσιεύθηκε λοιπόν, Γιάννη, η πολύ αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που είναι απαραίτητη για να ανοίξει η πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική λοιπόν πλατφόρμα για τις αιτήσει ανοίγει την τρίτη του Πάσχα στι 26 Απριλίου και οι αιτήσει θα γίνουν με βάση τον αφημί καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα του Πάσχα. Συγκεκριμένα την Τρίτη του Πάσχα θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι που το αφημί του λύγει σε 0 και 1. Την Τετάρτη, όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 2 και 3. Την Πέμπτη 4 και 5, την Παρασκευή 6 και 7 και το Σάββατο 30 Απριλίου όσοι έχουν αφημί που λύγει στα ψηφία 8 και 9. Από την Κυριακή Πρωτομαγιά και μετά θα συνεχίζονται οι αιτήσει. Θα μπορούν όλοι όσοι δεν θα έχουν κάνει αίτηση μέχρι εκείνη την ημέρα να κάνουν αίτηση χωρίς αυτή την, τον περιορισμό στο αφημί. Τώρα, πώς γίνεται η αίτηση. Είναι απλή. Σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο GovGR, με του κωδικού του TaxisNet, θα μπαίνουν οι δικαιούχοι. Εκεί θα συμπληρώνουν ή θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τη επικοινωνία, δηλαδή email, τηλέφωνο και θα δηλώνουν και τον τραπεζικό του λογαριασμό. Η επαλήθευση θα γίνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή όλε οι διασταυρώσει θα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Η τράπεζα θα ενημερώνει το δικαιούχο με ένα SMS και ένα email ότι πιστώθηκε το ποσό τη κάρτα καυσίμου και αυτό θα. Ενεργοποιεί την ψηφιακή κάρτα με μια απλή διαδικασία στο κινητό του. Θα την έχει και με το κινητό του, με την ψηφιακή λες. κάρτα, θα πηγαίνει στο πρατήριο για να παίρνει τη βενζίνη. Τα και ποσά... θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει. Μπορεί και όλα μαζί Ακριβώς. τα χρήματα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λε. Μπορεί όλα τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσει μία φορά. Μπορεί να τα σπάσει. Μπορεί όπω θέλει να τα χρησιμοποιήσει μέχρι τέλο Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση στι 31 Ιουλίου απενεργοποιείται η κάρτα. Ποιο είναι το ποσό, να πούμε γρήγορα, είναι 50 ευρώ για αυτοκίνητα και 35 ευρώ για τι μοτοσυκλέτε για όσου μένουν σε νησιά. 40 ευρώ και 30 ευρώ, 40 ευρώ για αυτοκίνητα, 30 ευρώ για μοτοσυκλέτε mm. σε όλη την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Συν 5 ευρώ μπόνου για όσου επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα, γιατί θυμίζουμε υπάρχει και η δυνατότητα να πάρει τα λεφτά στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Μάλιστα. Οι δικαιούχοι φυσικά είναι όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Σε